Γένεση, κεφάλαιο 8. Ο Θεός όμως δεν είχε ξεχάσει τον Νόε και τα θηρία και τα ζώα που ήταν μαζί του στην Κιβωτό. Έστειλε λοιπόν έναν άνεμο στη γη και τα νερά άρχισαν να υποχωρούν. Οι πηχές της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού έκλεισαν και σταμάτησε η βροχή. Τα νερά διαρκώς αποτραβιούνταν από τη γη και ύστερα από 150 μέρες είχαν κατέβει αρκετά. Τον 7ο μήνα, τη 10η μέρα, η Κιβωτός κάθισε πάνω στην οροσειρά του Αραράτ. Τα νερά διαρκώς υποχωρούσαν ως τον 10ο μήνα και την πρώτη μέρα του 10ου μήνα φάνηκαν οι κορυφές των βουνών. Ύστερα από 40 μέρες, ο Νόε άνοιξε το παράθυρο της Κιβωτού του και άφησε ελεύθερο τον κόρακα. Αυτός πήγαινε και ερχόταν ώσπου στέγνωσαν τα νερά πάνω στη γη. Στο μεταξύ ο Νόε άφησε ελεύθερο και το περιστέρι για να δει αν τα νερά είχαν υποχωρήσει. Αλλά το περιστέρι δεν βρήκε μέρος να πατήσει το πόδι του και γύρισε πίσω στην Κιβωτό, γιατί υπήρχαν ακόμα νερά στην επιφάνεια της γης. Ο Νόε άπλωσε το χέρι του, έπιασε το περιστέρι και το έφερε μέσα στην Κιβωτό. Περίμενε άλλες 7 μέρες και έστειλε πάλι το περιστέρι από την Κιβωτό. Εκείνο γύρισε πίσω το βράδυ και στο ράμφος του είχε ένα χλωρόφυλλο ελιάς. Έτσι ο Νόε κατάλαβε ότι η στάθμη του νερού είχε πια κατέβει αρκετά. Περίμενε ακόμη άλλες 7 μέρες και ξανά στείλε το περιστέρι, που όμως δεν γύρισε πια πίσω. Το 601ο έτος της ζωής του Νόε, την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα, τα νερά είχαν αποτραβηχθεί για καλά από τη γη. Ο Νόε σήκωσε τη σκεπή της Κιβωτού, κοίταξε και είδε την επιφάνεια της γης ότι ήταν στεγνή. Την 27η μέρα του δεύτερου μήνα η γη είχε τελείως στεγνώσει. Τότε ο Θεός είπε στον Νόε: «Βγες από την Κιβωτό εσύ και μαζί σου η γυναίκα σου, η γη σου και οι γυναίκες τους. Όλα τα ζώα, τα πτηνά και τα ερπετά που σέρνονται στο χώμα, ας βγουν και αυτά μαζί σου, για να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται και να εξαπλωθούν πάνω στη γη». Βγήκε λοιπόν από την Κιβωτό ο Νόε μαζί με τους γιους του, τη γυναίκα του και τις γυναίκες των γιών του. Επίσης βγήκαν και όλα τα θηρία, τα κτίνη, τα πτηνά και τα ερπετά της γης κατά τα είδη τους. Τότε ο Νόε έχτισε ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και πήρε από όλα τα καθαρά κτίνη και τα καθαρά πτηνά και τα πρόσφερε θυσία πάνω στο θυσιαστήριο. Ο Κύριος δέχτηκε με ευχαρίστηση τη θυσία και σκέφτηκε: «Δεν θα καταραστώ πια τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, γιατί η σκέψη του είναι πονηρή από την νεότητά του. Δεν θα καταστρέψω πια καμιά ζωή όπως έκανα τώρα. Στο εξής, όσο θα υπάρχει η γη, δεν θα πάψουν να υπάρχουν σπορά και θερισμός, κρύο και ζέστη, καλοκαίρι και χειμώνας, ημέρα και νύχτα».